απασφάλισε κατά των Δημοκρατικών και του Τζο Μπάιντεν στέλεχος του κόμματος. Πρόκειται για την πρώην υποψήφια για την Προεδρία των ΗΠΑ το 2020, Τούλσι Γκάμπαρτ, η οποία μάλιστα ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το Δημοκρατικό Κόμμα. Ούτε λίγο ούτε πολύ, η ίδια είπε πως οι Δημοκρατικοί έχουν τεθεί υπό τον έλεγχο μιας ελιτιστικής φυλής πολεμοκάπηλων. «Δεν μπορώ πια να παραμείνω στο σημερινό Δημοκρατικό Κόμμα», είπε και πρόσθεσε και τα εξής. «Είναι εχθρικό προς τους ανθρώπους. Δαιμονοποιούν την αστυνομία και προστατεύουν τους εγκληματίες εις βάρος των νομοταγών Αμερικανών. Πιστεύουν στα ανοιχτά σύνορα. Οπλίζουν το κράτος εθνικής ασφάλειας για να αντιμετωπίσει πολιτικές αντιπάλων και το πιο σημαντικό, μας φέρνουν όλο και πιο κοντά στον πυρηνικό πόλεμο». Η Γκάμπαρτ πρόσφατα καταδίκασε ξανά τον Μπάιντεν, λέγοντας ότι εκμεταλλεύεται τον πόλεμο της Ουκρανίας για να ενισχύσει το ΝΑΤΟ και να τροφοδοτήσει το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα. Κατά τη διάρκεια των 4 θητιών της από το 2013 έως το 2021, υποστήριξε τον διάλογο με τις αντίπαλες μεγάλες δυνάμεις της Αμερικής, επικρίνοντας την επέμβαση των ΗΠΑ στη Συρία και την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας στον πόλεμο κατά της Ιεμένης. Ταυτόχρονα ακολούθησε επίσης μια σκληρή πολιτική κατά της Ισλαμιστικής τρομοκρατίας.